Δυστυχώς σήμερα έχει 12ο Φεβρουάριο και ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Τουρισμού τους επιτυχώντες όσον αφορά τη σχολή μετακπαίδευσης που πρόκειται να λειτουργήσει. Για άλλη μια χρονιά το Υπουργείο έχει στα συρτάρια του Δυστυχώ, όλα αυτά τα έγγραφα που το σώστε να αρχίσει η μετακπαίδευση ενώ σε λίγο καιρό θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία ε, κάποια ξενοδοχεία θα ανοίξουν τέλος του Μάρτη, ελάχιστα μεν, αλλά οι επιτυχόντες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη μετακπαίδευση. Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού άμεσα να τρέξει τις διαδικασίες που το σώστε την λειτουργία της σχολής μετακπαίδευση, που το σώστε οι εργαζόμενοι αυτοί που θα είναι επιτυχόντες άμεσα να αρχίσουν τα μαθήματά τους. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, ξενοδοχοϊπαλλήλους, εποχικούς εργαζόμενους να συμμετέχουν ε, στην κινητοποίηση συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΔΥΠΑ, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, τη Λεωφόρο Κνωσού, ε, που το σώστε να διαμαρτυρηθούμε ε, για τα χρόνια αιτήματα που βάζουμε σαν ξενοδοχοϊπάλλη και δυστυχώς μέχρι και σήμερα ε, δεν έχουν υλοποιηθεί. Ε, παρότι έχουμε κάνει αλεπάιλες στις με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις επιστολές που έχουμε στείλει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία νέα συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του, του Γραφείου Εργασίας της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Για άλλη μια φορά καταθέσαμε υπόμνημα με τα αιτήματά μας, δυστυχώς δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Γι' αυτό λοιπόν Αρχίζουμε κινητοποιήσει με κορύφωση τις 17 του Απρίλη. Ε, συνταχνόμαστε με την ε, ε, απεργία που έχει κηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας θα δούμε κινητοποιήσει και μέσα τη σεζόν. Κύρια αιτήματά μας είναι η επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας στα πρώμη μονίω επίπεδα, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ την 20η άμεση ενεργοποίηση τη ψηφιακή κάρτα εργασία στα ξενοδοχεία και στον επιστημισμό, στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών, είτε λέγονται ελεκτικοί μηχανισμοί, ε, ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και επίση αγωνιούμε για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους των ξενοδοχείων.